Ερευνητικό έργο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας και προτάσεων πολιτικής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, το οποίο υλοποιεί το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας. Και είμαστε εδώ πέρα, μαζευτήκαμε σήμερα στο Επιμελητήριο για να ενημερώσουμε τους φορείς της Καβάλας, τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και τον κόσμο των επιχειρήσεων της Καβάλας, σχετικά με το πρόγραμμα στο οποίο είμαι επιστημονικός υπεύθυνος και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ΙΚΙ. Είναι ένα όργανο ελέγχου πρόδρασης των επιχειρήσεων και είναι το εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και να χρησιμεύσει στην επαγγελματική εκπαίδευση για εκπαίδευση στα σχολεία αλλά και στους χώρους εργασίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανοιχτής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση ενός καινοτόμου τεχνολογικού εργαλείου, προκειμένου να συμπεριληφθεί η μοντελοποίηση και προσομοίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών πραγματικών επιχειρήσεων στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η σημερινή ημερίδα είναι μια παρουσίαση ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση. Αφορά την ανάπτυξη ενός software, μιας προσομοίωσης για την βελτίωση και βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ της Καβάλας, το οποίο εργαλείο απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης.